Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μαρία Κώστογλου, εκπροσωπώ το ΚΕΔΜΟ Χάρη σε Ζωή, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαστε σήμερα εδώ μετά από μεγάλη προετοιμασία με το Κέντρο Υγείας Γρεβενών. Έχει δημοσιευτεί μέσω με μικρά σποτάκια η δράση εδώ. Θα γίνει ομιλία, μετά θα γίνει δειγματοληψία για όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν άτομα τα οποία πάσχουν από αιματολογικές ασθένειες. Είναι παγκόσμια η δεξαμενή, είναι παγκόσμια η ανάγκη. Οι ασθενείς μας είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα βρουν τον συμβατό τους δότη στα αδέρφια. Μόνο 3 στους 10 θα βρουν στα αδέρφια τους τον δότη, οπότε έχουν ανάγκη από έναν ξένο δότη. Αυτός ο ξένος δότης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη δεξαμενή. Χρειαζόμαστε παραπάνω δότες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους ασθενείς μας. Και σήμερα είμαστε εδώ και ευελπιστούμε να εγγραφούν πολλοί άνθρωποι, αλλά και να ενημερωθούν πολλοί άνθρωποι. Τι αριθμό έχουμε δοτών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε περίπου στους παραπάνω από 250.000 δότες. Είμαστε 2 δομές στην Ελλάδα, το Χάρη σε Ζωή Πανεπιστημίου Πατρών και το Σύλλογος Όραμα Ελπίδας. Καλύπτουμε περίπου το λίγο παραπάνω από 40% των ασθενών μας. Σε κάθε κράτος είναι η κάλυψη περίπου 50% και μετά χρειαζόμαστε κάποιον από άλλο κράτος. Αυτό είναι... Υπάρχει ανταπόκριση γενικά από τους πολίτες, στις περιοχές που κάνετε την Ελλάδα? Οι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν, αλλά υπάρχει παραπληροφόρηση στο θέμα αυτό. Δηλαδή υπάρχει ο μύθος της σπονδυλικής στήλης. Δεν έχει μεταμόσχευση μυελού των οστών ή λήψη αιμοποιητικών κυττάρων. Αυτό είναι που δορίζει κάποιος. Δεν τα έχουμε αυτά στη σπονδυλική στήλη. Είναι μύθος. Είναι στο πλατή οστό της λεκάνης μας, εκεί που παράγεται το αίμα μας. Και πλέον δορίζουμε από τη φλέβα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας αν δώσει κάποιος... Είναι ακίνδυνοι και οι 2 τρόποι. Και ο τρόπος από τη φλέβα και ο τρόπος που ίσως αν έχουμε μωράκι μικρό θα γίνει με την παρακέντηση, με γενική αναισθησία βέβαια. Είναι ακίνδυνοι και οι 2 τρόποι, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο παράγει συνέχεια κύτταρα για το σώμα μας. Δεν είναι σημείο που να έχει κάτι ζωτικό, να τραυματιστεί κάτι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όποιος βρεθεί συμβατός πρώτα περνάει από ένα έλεγχο υγείας. Υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη σε αυτό και μια παγκόσμια δεοντολογία. Δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο έναν άνθρωπο για να σωθεί κάποιος άλλος. Σε ποια ηλικία μπορεί να γίνει κάποιος δότης? Ναι, η εγγραφή είναι μέχρι τα 40 και για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στη δεξαμενή είμαστε μέχρι τα 61. Δηλαδή ένας που έχει μπει στα 40 του, μέχρι τα 61 είναι εν δυνάμει δότης μυελού των οστών. Το Κέντρο Υγείας Γρεβενών, σε συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, Χάρη σε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργάνωσε σήμερα αυτή την εκδήλωση, θέλοντας να περάσει το μήνυμα ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορούμε να γίνουμε εθελοντές και να σώσουμε μία ζωή. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, συμπληρώνοντας μία αίτηση, δίνοντας λίγο σάλιο από το εσωτερικό μάγουλο, δίνουμε το δείγμα μας. Και αυτό θα βρίσκεται από εκεί και πέρα στη δεξαμενή, την παγκόσμια δεξαμενή δοτών μυελού των οστών. Σας περιμένουμε όλους και σας ευχαριστούμε θερμά. Βρισκόμαστε εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού, προσκεκλημένοι του Κέντρου Υγείας των Γρεβενών, σε μια εκδήλωση που θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Κέντρου και αναφέρεται στο μυελό των οστών. Όλοι μας σαν μια κοινωνία που έχει κοινές ανησυχίες, που έχει μια αλληλεγγύη μεταξύ μας, θα πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε τους πάσχοντες, να προστρέχουμε εκεί που είναι αναγκαίο να γίνει αυτό, ώστε να δώσουμε υγεία στους ανθρώπους μας. Είναι μια κοινωνική εκδήλωση υψηλών προδιαγραφών και αξίας αυτή η σημερινή. Να ευαισθητοποιήσει όλη την κοινωνία ότι θα πρέπει μεταξύ μας να κοιτούμε πώς να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, πώς να θεραπεύουμε τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική εκδήλωση, εμείς τη στηρίζουμε ως Δημοτική Αρχή και βρίσκομαι εδώ να δώσω πραγματικά κουράγιο στους ανθρώπους του Κέντρου Υγείας για να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές για την τοπική μας κοινωνία. Τους συγχαίρω για αυτή την εκδήλωση. Είμαι η Γρηγορίου Αλεξάνδρα, παιδίατρος του Κέντρου Υγείας Γρεβενών. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την παρουσία σας.
κύριε Δήμαρχε, στην ενημερωτική δράση του Κέντρου Υγείας Γρεβενών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και του ΚΕΔΜΟ Χάρη σε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών. Η σημερινή εκδήλωση «Έλα και εσύ Χάρη σε Ζωή» αφορά τη δωρεά μυελού των οστών. Πριν δώσω το λόγο στην ομιλήτριά μας, θα σας παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό της. Η Μαρία Κώστογλου γεννήθηκε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς της Στουτγκάρδη και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της πορείας στη Γερμανία. Σπούδασε παιδιατρική νοσηλευτική και εργάστηκε ως νοσηλεύτρια παιδιατρικής και ασχολήθηκε με την νοσηλευτική εκπαίδευση. Βασική σταθμή της επαγγελματικής της πορείας εργάστηκε στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τίπιγκεν στη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Επίσης εργάστηκε στην DGMS Γερμανίας, μία από τις μεγαλύτερες δεξαμενές δοτών μυελού των οστών και ήταν αρμόδια για την εκπαίδευση και την προσέλκυση δοτών. Το 2013 ήρθε στην Ελλάδα και στηρίζει με την εμπειρία της το ΚΕΔΜΟ, Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών, Χάρη σε Ζωή. Είναι εκπρόσωπος του κέντρου και είναι αρμόδια για την ενημέρωση, την προσέλκυση δοτών, την εκπαίδευση εθελοντών και έβριση χορηγών. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο και εδώ τους κυρίους που κάθονται μπροστά μου και της Εκκλησίας, γιατί πιστεύω ότι και εσείς μεταφέρετε ένα μεγάλο μήνυμα με την παρουσία σας εδώ. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προετοιμασία με το Κέντρο Υγείας, το οποίο μας πλησίασε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε όλο περισσότεροι δότες, γιατί ουσιαστικά εμάς δεν θα μας δείτε κάπου έξω να μοιράζουμε φυλάδια ή να μιλάμε για αυτό το θέμα. Η δεοντολογία είναι τελείως εθελοντική. Οπότε κάποια στιγμή το καλοκαίρι μας ήρθε ένα αίτημα από το Κέντρο Υγείας Γρεβενών το πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν παραπάνω σε αυτό το θέμα. Η δυσκολία μας είναι ότι ο δότης με τον λήπτη, με τον ασθενή, θα πρέπει να μοιάζουν στο κληρονομικό τους. Οι μοναδικοί άνθρωποι που μπορεί να μοιάζουν στο κληρονομικό με εμάς είναι τα αδέρφια μας. Οι γονείς μας δεν μοιάζουν στο κλινικό μαζί μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνουν δότες, ούτε τα παιδιά με τους γονείς, γιατί ο κάθε γονέας θα δώσει το 50% του κληρονομικού του σε κάθε παιδί, οπότε δημιουργείται ένας συνδυασμός από μπαμπά και μαμά, σε κάθε παιδί ένας καινούριος συνδυασμός. Εάν υπάρχει ταύτιση στα δύο παιδιά, είμαστε πολύ τυχεροί. Αυτό όμως γίνεται μόνο σε 3 στους 10 ασθενείς. Δηλαδή, 3 στους 10 ασθενείς θα έχουν την τύχη να βρουν το δότη τα αδέρφια τους και οι 7, που είναι το 70%, θα χρειαστούν έναν ξένο. Ο οποίος ξένος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αρχείο μας. Εάν δεν είναι εκεί, δεν μπορούμε να τον βρούμε.